Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Ιερόδιώτη, τονίζει ότι όπως προκύπτει από την απάντηση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος κ. Μανιάτη σε επίκαιρη ερώτηση της ίδιας, η πώληση σε ιδιώτες του υδροηλεκτρικού σταθμού της λίμνης Πλαστήρα, που παλαιότερα είχε αποκλειστεί, επανέρχεται και πάλι στο προσκήνιο. Όπως λέει η κυρία Διώτη, ο κ. Μανιάτης αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, γεγονός που είναι αρκετά ανησυχητικό και θα πρέπει να σημαίνει καμπανάκι για όλους τους τοπικούς φορείς. Υπάρχει καταρχήν ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν έχει τελειώσει διαβούλευση, το αυτό το περίφημο για την πώληση των αιγιαλών και των φυσικών πόρων, που μέσα εκεί στο άρθρο 2 το είχαμε βγάλει και ως, πρόσφατα ως ζήτημα, περιλαμβάνοντας τα υποψήφια φυλέτα πώλησης μεταξύ άλλων και τεχνητή λίμνη του Αυροπού. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι σήμερα που προσπαθεί η κυβέρνηση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασό και διαφόρων εκεί παραγόντων να βρει μια λύση και πώς θα κατεβεί το νομοσχέδιο για τη μικρή ΔΕΗ, το οποίο η ρίση των παρόδων συζητιέται την Πέμπτη στην Επιτροπή, ότι εκεί μπορεί πραγματικά να έχουμε και μια έκπληξη εντός αγωγικών και να περάσουν εκεί και κάποιες πωλήσεις υδροελεκτρικών μεταξύ των οποίων και λίγο πλαστήρα. Είμαστε μάλλον πολύ καχύποπτοι με όλα αυτά που κάνει η κυβέρνηση. Ναι. Το θέμα είναι ότι τότε στην αρχική απάντηση μας είχε δώσει τότε ο κ. Μανιάτης, είχε πει ότι δεν περιλαμβανόταν η λίμνη Πλαστήρα. Πάντως, κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να εκφυσιαζόμαστε, γιατί από, και πέρα, από τότε και πέρα έχει πέσει πολύ νερό στα βλάκι. Έχω τη γνώμη ότι ανεξάρτητα από ό,τι θα περάσει, αν περάσει τώρα, δηλαδή την Πέμπτη, αν περιληφθεί σε κάποιο άρθρο, ύποπτο και με έναν ύποπτο τρόπο, και ξέρετε, συνήθως αυτά περάνε και στα ψηλά. Μπορεί να περάσει από το νομοσχέδιο ή μετά στην ορθέτηση των αγιαλών μπορεί να έρθει στο δεύτερο θερινό. Εμείς από τη δικιά μας πλευρά καλούμε τον κόσμο να είναι σε απαγρύπνηση. Εμείς θα παρακολουθούμε το θέμα πάρα πολύ στενά, γιατί αφορά ολόκληρη την Θεσσαλία και όχι μόνο τους αγρότες. Γιατί η λίμνη, το ξέρετε καλύτερα που είστε από εκείνη την περιοχή, ότι δεν αφορά μόνο στην άρδευση αλλά και στην ίδρυυση.